Σε κοροϊδεύουν. Στην εξουσία βρίσκεται η αστική τάξη. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι εθελόδουλη. Υποστηρίζει τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, αξιοποιώντας τους διεθνείς συμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Άκουσαν, μας υποχρέωσαν οι κακοί ξένοι να συνεχίσουμε τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα μας. Σαν να μην είμαστε εμείς. Εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών που εφαρμόζουμε ήταν στο πρόγραμμά μας. Ούτε η πλουτοκρατία είναι παρασυρμένη κορασίδα. Μαζί έφεραν την Τρόικα για να τους βοηθήσει στον πόλεμο ενάντια στο λαό. Τα μέτρα είναι προαποφασισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πριν την κρίση. Πού στοχεύουν τα περικατοχής? Την ώρα που πρέπει να οργανωθεί η λαϊκή ανυπακοή και αντεπίθεση με στρατηγική νίκη του λαού, προτείνουν κυβερνήσεις εθνικής ενότητας, συνένεση πατριωτικό μέτωπο. Να συμμαχήσει δηλαδή ο λαός με τους εκμεταλλευτές του. Άλλοι στοχεύουν με τα περικατοχής σε κυβερνήσεις της κέντρο-αριστεράς που έδεσαν χειροπόδαρα τους λαούς στην Ευρώπη και τσάκισαν το εργατικό κίνημα. Η λύση δεν βρίσκεται στην αλλαγή του πολιτικού προσωπικού της αστικής τάξης στην εξουσία. Ο λαός δεν πρέπει να διαλέξει ποια τμήματα της αστικής τάξης θα ωφεληθούν περισσότερο από την καταδίκη του στη φτώχεια. Υπάρχει λύση για το λαό. Ανυπακοή, αντεπίθεση. Λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.